Γεια σας. Να σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά για την παρουσία εδώ των μέσων. Το Σωματείο Ξενοπαλίων και Σερβιτόρων COVID είναι τη σημερινή του συνέντευξη για να αποκαλύψουμε τι ακριβώς συμβαίνει στους χώρους δουλειάς, με τι έρχονται αντιμέτωποι οι εργαζόμενοι στον κλάδο σε ό,τι αφορά το εισόδημά τους αλλά και την προστασία της υγείας τους. Να ακουστεί η φωνή των εργαζομένων, να ακουστεί η αλήθεια. Αλλά και πέρα από την περιγραφή των προβλημάτων, το Σωματείο θα προβάλλει και το τι πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι για να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πριν από 1,5 μήνα εδώ στην ΚΟ, με την επίσκεψη του Υπουργού Τουρισμού κ. Θεοχάρη, εγκαινίασαν το άνοιγμα της τουριστικής σεζόν, υποδοχόμενη την πρώτη πτήση από το εξωτερικό. Τότε, αν θυμάστε καλά, το Εργατικό Κέντρο μαζί με το Σωματείο είχε επισημάνει ότι η κυβέρνηση με τα πρωτόκολλα υγείας λάστιχο εκθέτει κατοίκους, εργαζόμενους και επισκέπτες σε μεγάλο κίνδυνο. Το αίτημα για καθολικό έλεγχο της πύλης εισόδου των επισκεπτών προφανώς και δεν εισακούστηκε, γιατί η προστασία της υγείας κοστίζει για τους μεγάλους παίκτες του τουρισμού, με αποτέλεσμα σήμερα τα κρούσματα και το δεύτερο κύμα της πανδημίας στη χώρα μας να είναι πρώτων πυλών. Κανένα ουσιαστικό μέτρο δεν πάρθηκε για τη στελέχωση των μονάδων υγείας στην περιοχή μας. Τα προβλήματα παραμένουν και η κατάσταση είναι ποιηκώς απαράδεκτη που έχει δημορφωθεί από την κυβερνητική πολιτική. Μέσα στα αιτήματά μας ήταν και η προστασία του εισοδήματος, των εργαζομένων, να πληρώσει το κράτος και η εργοδοσία. Η κυβέρνηση πέταξε ψίχουλα με τα 534 ευρώ της αναστολής και αυτά όχι για όλους, που ακόμα και σήμερα 13 Αυγούστου οι συνάδελφοί μας δεν τα έχουν λάβει για τον Ιούνιο. Με λίγα λόγια, όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση έκανε και κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει τα πάντα στη μεγάλη εργοδοσία. Και έκανε και κάνει ό,τι μπορεί για να εξαθλιώσει ακόμα περισσότερο τους εργαζόμενους. Το φετινό καλοκαίρι κουβαλάει μαζί του όλη την αντεργατική και αντιλαϊκή πολιτική που χτίστηκε από όλες τις κυβερνήσεις σε βάρος μας, είτε με ανάπτυξη, είτε με μνημόνια, είτε με ανάκαμψη και τώρα με αφορμή την πανδημία, η επίθεση σε όλα τα μέτωπα που αφορούν τη ζωή των εργαζομένων έχει χτυπήσει κόκκινο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το ξεκίνημα της πανδημίας πέρασε απανωτές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και καταδίκασε χιλιάδες εργαζόμενους στην ανασφάλεια, στην ανεργία, στα ψίχουλα, στη φτώχεια και την εξαθλίωση. Από την άλλη, φοραπαλλάσσει, επιδοτεί, διευκολύνει με οποιοδήποτε τρόπο τους μεγάλους και ισχυρούς για να εξασφαλίσει για άλλη μια φορά την συνέχιση των κερδών τους. Στη βαριά βιομηχανία του τουρισμού, στο γίγαντα της οικονομίας όπως μας λένε, με δισεκατομμύρια κέρδη για τους μεγαλοξενοδόχους και τους μεγάλους τουριστικούς πρακτόρους τα προηγούμενα χρόνια, ποτέ δεν χωρούσαν τα δικαιώματα και οι κατακτήσεις των εργαζομένων. Το καλοκαίρι αυτό, χιλιάδες συνάδελφοί μας είναι άνεργοι και προσπαθούν να επιβιώσουν τα ψίχουλα. Χιλιάδες συνάδελφοι στους χώρους δουλειάς αντιμετωπίζουν μια άνευ προηγουμένου επίθεση σε μισθούς και συνθήκες δουλειάς. Πριν καλά-καλά ανοίξουν τα ξενοδοχεία, ήδη ενημέρωναν τους εργαζόμενους ότι φέτος θα υπάρχουν μειώσεις μισθών. Μείωση προσωπικού, δουλειά χωρίς ρεπό, το οποίο αυτό έγινε, αυτό αντιμετωπίζουμε σήμερα. Πατώντας πάνω στην ανεργία και το κυνήγι για το μεροκάμα των εργαζομένων, οι μεγαλοξενοδόχοι βρήκαν χρυσή ευκαιρία για να μην αφήσουν τίποτα όρθιο. Είναι τέτοια η ένταση και η πίεση στη δουλειά που ενώ δουλεύουμε 1,5 μήνα σχεδόν, αισθανόμαστε ότι εργαζόμαστε από τον Απρίλιο. Είναι απάνθρωπο αυτό που βιώνουμε φέτος το καλοκαίρι. Δεν αντέχουμε άλλο. Η δουλειά χωρίς ρεπό είναι καθεστώς πλέον. Το 8ωρο έχει μετατραπεί σε 12ωρο, 15ωρο και βάλε. Αδήλωτες και τις περισσότερες φορές απλήρωτες υπερορίες. Ένας εργαζόμενος καλύπτει 2 και 3 πόστα. Οι εργαζόμενοι σακατεύονται κυριολεκτικά στους χώρους δουλειάς. Τα ατυχήματα είναι καθημερινότητα. Η υπερκόπωση, η κούραση, η εξάντληση είναι στην ημερήσια διάταξη. Από το ψαλίδι μέχρι τη λάμπη, από την ΚΟ μέχρι την Κέφαλο, όσα ξενοδοχεία άνοιξαν, 156 είναι περίπου τον αριθμό, ένα προς ένα, αν τα πάρετε στη σειρά, θα δείτε τις μανολάδες της ΚΟ. Δεν τηρείται σχεδόν κανένα σε κανένα κλαδική συλλογική σύμβαση του δημοχοπαλλήλου. Το προσωπικό είναι μειωμένο από πέρυσι, η εργοδοτική ασυνδοσία έχει πιάσει ταβάνι και αυθαιρεσία, η πίεση για να βγει δουλειά συνοδεύεται με απειλές για απόλυση, με εκδικητική συμπεριφορά, με τιμωρία για περισσότερο φόρτο εργασίας και πολλά άλλα.
Οι εργαζόμενοι στον κλάδο πρέπει να δουν, αν και οι περισσότεροι το έχουν αντιληφθεί, ότι αυτό το καλοκαίρι είναι μια πρόβα τζενεράλε για το μεγάλο ξενοδοχειακό κεφάλαιο. Για να κάνει ό,τι τόσα χρόνια προσπαθεί, δηλαδή να έχει φθηνούς εργαζόμενους, να τους απασχολεί όσο θέλει, όποτε θέλει και να τους δίνει όσα θέλει. Επίσης, ένα μεγάλο κομμάτι εργαζομένων που απασχολούνται στον επιστημισμό αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε τραγική κατάσταση. Χωρίς να έχουν δικαίωμα επαναπρόσληψης, δεν μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα της αναστολής. Πολλοί επίσης δεν μπορούν ούτε να πάρουν επίδομα ανεργίας, αφού οι προϋποθέσεις γι' αυτό πετάει πολλούς συναδέλφους απ' έξω. Στην ίδια κατάσταση βρίσκονται και πολλοί συνάδελφοί μας που εργάζονται στον τουρισμό, όπως εργαζόμενοι σε τουριστικά γραφεία, σε ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, σε τουριστικά μαγαζιά, που απασχολούνται εποχικά και αυτή τη στιγμή βρίσκονται χωρίς καμία προστασία. Η κυβέρνηση έχει μεγάλη ευθύνη που καταδικάζει χιλιάδες εργαζόμενους στην πείνα. Οι εργαζόμενοι στην περιοχή μας είναι γύρω στους 6.000, στους μισούς από ό,τι πέρυσι. Με την πανδημία και τους κινδύνους που υπάρχουν και την ευκολία της μετάδοσης, όπως μας λένε και έτσι είναι, οι εργαζόμενοι θα έπρεπε να ήταν διπλάσιοι, εάν πραγματικά τους ενδιέφερε να πάρθουν όλα τα μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων, των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών. Οι μεγάλοι του κλάδου, έχοντας πλήρη στήριξη από την κυβέρνηση, με πρωτόκολλα λάστιχο, κατά όπως βολεύει για το άνοιγμα του τουρισμού, με συνθήκες εργασίας τριτοκοσμικές, ενδιαφέρονται μόνο για τα κέρδη τους και έχουν την πλήρη στήριξη της κυβέρνησης. Όπως και όλα τα άλλα, έτσι και τα πρωτόκολλα, διαμορφώνονται ανάλογα με την τσέπη που απευθύνονται και ποια συμφέροντα έχονται να εξυπηρετήσουν. 38 παράδειγμα ο κλάδος μας, το έχουμε ξαναπεί άλλωστε, που στο άνοιγμα του να ανοίξει ο τουρισμός, τα αεροπλάνα ταξιδεύουν με 100% πληρότητα, τα πλοία τώρα φτάσανε το 85% πληρότητα, η διαγνωστική έλεγχη στις πύλες εισόδου είναι δειγματοληπτική, 1 στους 10, και τόσα άλλα που βγάζουν αβίαστα το συμπέρασμα ότι γίνονται αυτό που λέμε λάστιγο. Τζογάρεται λοιπόν η ζωή μας για τα κέρδη του μεγάλου τουριστικού κεφαλαίου. Η κυβέρνηση έχει τεράστια ευθύνη που όλο αυτό το διάστημα δεν έχει κάνει το παραμικρό για να στελεχώσει το δημόσιο σύστημα υγείας και ακόμα και σήμερα με την αύξηση των κρουσμάτων τα ρίχνει όλα στην ατομική ευθύνη, στην ανευθυνότητα, όπως λέει, στους νέους, των νέων. Και κουβέντα δεν γίνεται για τις κυβερνητικές ευθύνες που υπάρχουν, για την κατάσταση που διαμορφώνονται, βάζοντας σε προτεραιότητα τα κέρδη των λίγων απέναντι στην υγεία των πολλών. Κουβέντα και τσιμουδιά για τους μεγάλους χώρους δουλειάς, που συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός εργαζομένων και νέων και κανένας ουσιαστικός έλεγχος δεν γίνεται αν τηρούνται τα μέτρα. Εκεί βλέπετε το τραπέζι έχει στρωθεί και το μενού έχει ήδη σεβριστεί. Και δεν είναι άλλο από την απρόσκοπτη και χωρίς διακοπή τροφοδοσία των τραπεζικών λογαριασμών των αφεντικών. Η ανασφάλεια, ο φόβος, το άγχος κυριαρχούν στους εργαζόμενους. Έχοντας εμπειρία πλέον από τα τεταγμένα της κυβέρνησης, καταλαβαίνουν ότι οι επόμενοι μήνες και ειδικότερα ο χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος. Ήδη πολλοί συνάδελφοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις τους. Σπίτια σήμερα, 13 Αυγούστου, έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Συνάδελφοί μας αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και δεν υπάρχει προστασία από πουθενά. Είδατε και το κάλεσμα, θα αναφερθεί και η συναδέλφη Στερτασία, στήριξης που βγάλαμε σαν σωματείο. Αυτά το επόμενο διάστημα θα ενταθούν. Θα πρέπει οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι λαϊκές οικογένειες να απαρριτηθούν από τα δικαιώματά τους, από το δικαίωμά τους στη ζωή. Κλείνοντας. Ποτέ δεν ήταν για μας τους εποχικά εργαζόμενους εύκολη επιβίωση με 5 μήνες δουλειάς. Και τα προηγούμενα χρόνια με την αύξηση των ιστών και κερδών, οι εργαζόμενοι στον κλάδο χρόνο με το χρόνο έβλεπαν χειρότερες συνθήκες δουλειάς. Τώρα τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Χρειάζεται οι εργαζόμενοι να διεκδικήσουν την προστασία της υγείας τους και του εισοδήματός τους. Και πριν το άνοιγμα της σεζόν, το σωματείο βγήκε μπροστά με αγώνες για να εξασφαλιστεί το εισόδημα και να παλέψει για την προστασία της υγείας των εργαζομένων. Με συλλαλητήρια, με παρεμβάσεις στο Δήμο, στον ΑΕΔ, στο νοσοκομείο, σε συντονισμό με άλλα ταξικά σωματεία που δεν αποδέχονται τα ψίχουλα και το συμβιβασμό, με παρεμβάσεις σε τοπικό και επαναληπτικό επίπεδο. Το σωματείο δεν έμεινε, ούτε θα μείνει με σταυρωμένα χέρια το επόμενο διάστημα. Θα εντείνουμε τη δράση μας ώστε να παρέμβουμε στους χώρους δουλειάς. Να καλέσουμε τους συναδέλφους σε οργανωμένη απάντηση για να πρεσπιστούμε την ίδια μας τη ζωή. Σήμερα, με τη σημερινή μας συνέντευξη, καλούμε τους εργαζόμενους του κλάδου να κάνουν το βήμα,
να συμμετέχουν στις δράσεις του σωματείου, με βάση την εμπειρία τους να δείξουν εμπιστοσύνη στη δύναμή τους. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Να σπάσουν τη λογική ότι τίποτα δεν γίνεται ή τη λογική 2 μήνες είναι θα περάσουν. Η οργάνωση, η συλλογικότητα, το καμινής μόνος του πρέπει να το κάνουμε πράξη. Οι εξελίξεις σε επίπεδο εργασιακό, οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό είναι δυσίωνες. Κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση, μεγάλη εργοδοσία είναι αποφασισμένοι να μας εξαθλιώσουν αρκεί να γεμίσουν τα σεντούκια των λίγων. Να απαντήσουμε οργανωμένα στην επίθεση που δεχόμαστε. Να μην αποδεχτούμε τον εργασιακό μεσαίωνα, τη φτώχεια, να μας κόψουν το ρεύμα, να μην έχουμε νοσοκομείο, να πεινάνε τα παιδιά μας. Ήρθε η ώρα οι εργαζόμενοι να βγουν στο προσκήνιο. Να πάρουμε ανάσα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τη δύναμη που έχουμε. Άλλωστε το είδαμε ξεκάθαρα το προηγούμενο διάστημα. Τα ξενοδοχεία χωρίς εμάς είναι κουφάρια. Χωρίς εμάς δεν κουνιέται φύλλο. Πρέπει να ενωθούμε και να διεκδικήσουμε τη ζωή που μας αξίζει. Να δώσω το λόγο στον συνάδελφο τον Γιώργο Τονάτσι να διαβάσει το πλαίσιο πάλι αιτημάτων και επικαιροποιημένο με τις εξελίξεις τώρα με αφορμή την πανδημία σε ό,τι αφορά τα ζητήματα τα εργασιακά. Μαζικά και μαχητικά να απαιτήσουμε. Κανένας και καμία να μην μείνει χωρίς εισόδημα. Καμία απόλυση, καμία περικοπή εργασιακών δικαιωμάτων. Τώρα δωρεάν παροχή μέσων προστασίας για όλους τους εργαζόμενους στους τόπους δουλειάς με επιβολή όλων των απαραίτητων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας. Μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ στους εργαζόμενους στην υγεία και την πρόνοια, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στην εστίαση, στον τουρισμό, στο εμπόριο, αλλά και τους μεγάλους χώρους δουλειάς με επιβάρυνση της εργοδοσίας. Μαζικές προσλήψεις σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και των επικουρικών στην υγεία. Να ανοίξουν όλα τα νοσοκομεία που έκλεισαν τα τελευταία χρόνια. Σχέδιο επίταξης όλων των δομών του ιδιωτικού τομέα υγείας και πρόνοιας για να μπει σε εφαρμογή σε περίπτωση γιγάντωσης της πανδημίας. Κατεπίγουσες προσλήψεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για να αυξηθούν τα δρομολόγια, για να μειωθεί ο συγκροτισμός, με ταυτόχρονη μείωση στην πληρότητα των πλοίων και των αεροπλάνων, με παράλληλη μείωση της τιμής των εισιτηρίων. Να δοθεί επίδομα ανεργίας ύψους 600 ευρώ με διασφάλιση της ασφαλιστικής ικανότητας και για το 2021 για όλους όσους εργάστηκαν την περασμένη περίοδο απασχόλησης, ανεξάρτητα αν επιδοτήθηκε ως σήμερα η ανεργία τους με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση και αν δούλεψαν. Να καταργηθεί το επέσχυτο μέτρο του πλαφών των 400 ημερών επιδότησης ανεργίας για την πενταετία που έχει επιβληθεί για τους εποχικούς εργαζόμενους. Να ισχύσουν για όλους μέτρα μείωσης ενοικίου, αναστολής καταβολής δόσεων δανείων και ρυθμίσεων στην εφορία. Να σταματήσουν άμεσα όλοι οι πληστηριασμοί και οι κατασχέσεις, οι εντολές για διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, ίδρευσης, κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Να σταματήσει το απαράδεκτο καθεστώς της ενοικίας εργαζομένων και η υπερτροπή εργασία. Να απαγορευτούν οι απολύσεις, να ακυρωθούν όσες έγιναν από την έναρξη της πανδημίας και να γίνει υποχρεωτική επαναπρόσληψη του προσωπικού που εργάστηκε την προηγούμενη σεζόν. Βάζει ξανά και έτσι, ενημερώνοντας για μια άλλη φορά τους συναδέλφους για ένα κάλεσμα στήριξης που έχουμε τις δημοσιοποιήσεις σαν σωματείο. Η φετινή τουριστική περίοδος είναι πολύ δύσκολη για τους εργαζόμενους στον τουρισμό. Εκατοντάδες είναι χωρίς δουλειά, βγάζοντας τα πέρα με τα ψίχουλα των επιδομάτων. Όσοι έπιασαν δουλειά, δουλεύουν με εξοντοτικούς ρυθμούς και κουτσουρεμένα μεροκάματα. Άλλη μια χρονιά χασούρας. Μπορεί δικαιώματα και κατακτήσεις να χάνονται, οι εργαζόμενοι όμως δεν έχασαν ποτέ την ανθρωπιά τους. Η συνάδελφος Χ δίνει μια μάχη για τη ζωή της, έχοντας να αντιμετωπίσει και την αδικία του ξεχαρβαλωμένου συστήματος υγείας που πρέπει να πληρώσεις πολύ ακριβά για να βρεις την υγεία σου. Το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Σερβιτόρων Χ θα πιέσει προς όλες τις κατευθύνσεις προκειμένου η Χ και όλοι οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους να έχουν στις υπηρεσίες τους ένα σύγχρονο αποκλειστικά δημόσιο σύστημα υγείας για τις ανάγκες προστασίας της ζωής τους. Η συνάδελφος πρέπει να συγκεντρώσει ένα μεγάλο ποσό για να καλύψει έξοδα εγχείρησης στο εξωτερικό. Στο λογαριασμό ΕΤΕ 383 κάθετος, 92-66-73 κάθετος 90 της ΠΧ στηρίζουμε την συνάδελφο ώστε σύντομα να την έχουμε ξανά κοντά μας. Μένα
να βάλουμε και μία παράμετρο που νομίζουμε ότι είναι επίσης πολύ σημαντική και σύνθετη, αλλά όμως δεν πρέπει να ξεφεύγει από το μυαλό μας. Θα ξεκινήσω έτσι όπως ξεκίνησαν και οι συνάδελφοί μου. Σχετικά με το αυτό που αντιμετωπίζουμε φέτος, τη φετινή τουριστική περίοδο, είναι όντως μια πρωτοφανή κατάσταση που αν οι εργαζόμενοι του κλάδου δεν παρέμβουν μαχητικά, τότε αυτό θα έχει και συνέχεια και θα μου επιτρεπεί η έκφραση να πω ότι μας κοροϊδεύουν ψηλό γαζί, αν θέλουν να μας κάνουν να πιστούμε πως η κατάσταση αυτή του χρόνου θα αλλάξει και θα γυρίσουμε στις περιόδους, το ίδιο σκληρές βέβαια για μας, που ήταν τις προηγούμενες χρονιές. Βλέπετε κι εσείς και παρακολουθείτε, λόγω και της επαγγελματικής σας ιδιότητας, την οξυμένη κατάσταση που επικρατεί τις τελευταίες μέρες, τον τελευταίο μήνα, σε σχέση με τους ανταγωνισμούς στην περιοχή. Δεν είμαι εγώ που θα κάνω αναλύσεις σχετικά με αυτό. Νομίζω έχετε δώσει και αρκετό χρόνο και χώρο στα μέσα στα οποία απασχολείστε. Εμάς όμως αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να εξηγήσουμε το εξής. Η κατάσταση αυτή η οξυμένη, που είναι ένα επιπλέον μέτωπο που μας απασχολεί σχετικά με την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, χρησιμοποιείται το τελευταίο διάστημα κατά κόρον και από τις πολιτικές δυνάμεις που έχουν βέβαια μία ταύτιση συμφερόντων με την εργοδοσία και από μηχανισμούς έτσι ώστε να εκφοβήσουν τους εργαζόμενους για την πολύ άσχημη κατάσταση που θα έρθει το αμέσως επόμενο διάστημα, που μπορεί να έρθει το αμέσως επόμενο διάστημα, προκειμένου να τους κάνουν να χαμηλώσουν κεφάλι, να χαμηλώσουν απαιτήσεις και να μην διεκδικήσουν ακόμα και τα ελάχιστα. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν όλοι αυτοί και οι πολιτικές δυνάμεις και οι μηχανισμοί που δουλεύουν γύρω από αυτούς και οι πολεμοκάπηλοι μηχανισμοί που λειτουργούν για αυτούς και τα συμφέροντά τους είναι να βάλουν τους εργαζόμενους να στοιχηθούν κάτω από σημαίες ξένες, κάτω από συνθήματα, ξένα από τα δικά τους τα συμφέροντα, να υιοθετήσουν αιτήματα και διεκδικήσεις αυτών που έχουν γεννήσει αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μας καλούν να εμπιστευτούμε εμείς οι εργαζόμενοι δυνάμεις που είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για τα χιλιάδες θύματα στην περιοχή μας, είναι οι δυνάμεις που μπορεί ακόμα μέσα στην οικονομική κρίση που ζούμε να βάλουν και τους λαούς να τσακωθούν αναμεταξύ τους προκειμένου αυτοί να βγουν όσο το δυνατόν λιγότερο αλόβητοι από τη νέα οικονομική κρίση που έχουμε μπει. Και επειδή ξέρετε μέσα σε όλο αυτό, σε αυτή την επίθεση κυκλοφορούν και διάφορα έξυπνα ιδεολογήματα ότι όποιος σηκώνει κεφάλι, όποιος αντιδράει, τελικά δεν θέλει να δουλέψει, τελικά θέλει να κλείσει τα ξενοδοχεία, να πούμε τα εξής. Οι χιλιάδες άνεργοι δεν δημιουργήθηκαν γιατί ήταν το κίνημα το συνδικαλιστικό, η συμμετοχή στους αγώνες ήταν τόσο μεγάλη και η εργοδοσία πήρε την απόφαση να απολύσει και να βρεθούν στην ουρά της ανεργίας. Οι χώροι δουλειάς κλείνουν γιατί αποφασίζουν οι ίδιοι οι εργοδότες να μεταφέρουν αλλού τις επιχειρήσεις τους ή να τις κλείσουν αν δουν αυτό ότι δεν τους συμφέρει. Να ξεκαθαρίσουμε ότι εμείς οι εργαζόμενοι θέλουμε δουλειά, θέλουμε τα ξενοδοχεία να είναι ανοιχτά, με εξασφαλισμένα όμως τα εργασιακά μας δικαιώματα, έτσι ώστε να δουλεύουμε μέσα σε αυτά και να υποδεχόμαστε συνάδελφους εργαζόμενους από άλλες χώρες που θα μπορούν να κάνουν τις διακοπές τους, αλλά να μας δίνεται και εμάς το δικαίωμα, το ανθρώπινο δικαίωμα, μέσα από τα εξασφαλισμένα μας εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, να έχουμε και εμείς δικαίωμα διακοπών, γιατί εμείς τον τουρισμό, ως εργαζόμενοι σε αυτόν χρόνια, δεν τον βλέπουμε ως εμπόρευμα που βγάζουμε κέρδος, αλλά το βλέπουμε ως δικαίωμα.
Γι' αυτό λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι μαζί με τις δράσεις που ανέπτυξε και η Πρόεδρος και οι συνάδελφοι στο επόμενο μικρό ή όσο τέλος πάντων ορίζεται το χρονικό διάστημα αυτής της τουριστικής περίοδου που μας μένει, οι συνάδελφοί μας που βρίσκονται σε χώρους δουλειάς είτε βρίσκονται δυστυχώς στα σπίτια τους γιατί δεν απασχολήθηκαν φέτος, να έρθουν στο σωματείο, να αναζητήσουν απαντήσεις στα ερωτήματά τους, να εγγραφούν ως μέλη και να συμμετέχουν αποφασιστικά και μαζικά στις δράσεις τους, γιατί μόνο έτσι, μέσα από αυτή τη δράση, τη συνολική, τη συλλογική, μπορούμε να βρούμε λύσεις στα οξυμένα προβλήματά μας. Ρωτήσατε ότι τα 156 ξενοδοχεία έχουν ανοίξει για την φετινή σεζόν. Θέλαμε αν έχετε και στοιχεία για το πώς είναι οι άνεργοι στο νησί μας, για το αν γνωρίσετε τον αριθμό των εργαζομένων οι οποίοι παίρνουν τα επιδόματα και έχουν βγει σε αναστολή. Και να μας πείτε αν, επειδή ακούσαμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στον κλάδο σας ό,τι αφορά το κομμάτι της επιβίωσης, αν εσείς ως εργατικό κέντρο υποτίθεστε να κάνετε κάτι για να τους στηρίξετε ανθρώπινα. Λοιπόν, βάσει προηγούμενων στοιχείων, όσο μπορούσαμε δηλαδή και εμείς να έχουμε κάποια στοιχεία σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους στην περιοχή, τα προηγούμενα χρόνια προσεγγίζαν τις 12.000. Άρα, με βάση φέτος ότι είναι 6.000 εργαζόμενοι, καταλαβαίνετε ότι η μισή από αυτή είναι στην ανεργία. Το μισό, τέλος πάντων, των 12.000. 6.000 συνάδελφοί μας είναι στην ανεργία. Τώρα για την αναστολή, εμείς έχουμε εικόνα ότι έχει καθυστερήσει σε ό,τι αφορά τον Ιούνιο. Για τον Ιούνιο, την αναστολή του Ιουνίου δεν έχουν επαρθεί ακόμα. Ένα μέρος αυτών. Δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα από σε πόσους εργαζόμενους μας έρχεται. Και για εμάς, ακόμα και ένας να μην έχει πάρει αυτό το ποσό, καταλαβαίνω ότι είναι ζήτημα που θα πρέπει να το αναδείξουμε και είναι και απαράδεκτο, όχι μόνο ένα ζήτημα που πρέπει να το αναδείξουμε. Τώρα, σαν εργατικό κέντρο και σαν σωματείο. Καλώς στην περιοχή μας τώρα εμπλέκονται κάπως αυτά δύο. Καλώς για μας έτσι θεωρούμε. Αυτό που είπε πριν, εμείς θα κάνουμε οτιδήποτε περνάει από το χέρι μας και πιέζοντας και τις υπηρεσίες που αφορούν τους ελέγχους στα ξενοδοχεία, είτε αυτό είναι το ΙΚΑ, είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, ακόμα και εμείς μέσα στους χώρους δουλειάς, για να πιέσουμε προς όλες τις κατευθύνσεις να τηρηθούν αυτό που υπόθηκε και πριν, τα νόμιμα που και για εμάς είναι τα ελάχιστα. Οι συνδικήσεις είναι απαράδεκτες. Έχουμε ξαναπεί ότι χρόνια τώρα στην ΚΟ και πανελλαδικά, αν θέλετε, πολύ λίγα ξενοδοχεία τηρούν την κλαδική συλλογική σύμβαση. Αλλά φέτος το πράγμα έχει πιάσει ταβάνι. Τα πράγματα είναι τραγικά. Ο κόσμος βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Οικονομική, αν θέλετε, και ψυχολογική, αν θέλετε, όλα μαζί τα περιπλέκονται. Άρα θα κάνουμε οτιδήποτε περνάει από το χέρι μας. Είμαστε και αποφασισμένοι μέσα στην επόμενη εβδομάδα και το έχουμε ξανακάνει να θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια. Θα βγαίνουν ξενοδοχεία που δεν τηρούν με ονοματεπώνυμο. Και ας αναλάβουν τις ευθύνες τους. Γιατί είναι δική τους η ευθύνη. Όσον αφορά τις συνθήκες στα ξενοδοχεία που έχουν να κάνουν με το COVID, αν τηρούνται τα μέτρα κτλ., έχετε κάποια εικόνα, κάποιες καταγγελίες? Γιατί 156 ξενοδοχεία είναι αρκετό μεγάλος αριθμός, αρκετά μεγάλος αριθμός. Δηλαδή, οι συνθήκες είναι εντάξει, έλεγχοι γίνονται? Το περιέγραψα νομίζω και εισηγητικά σε σχέση με τον αριθμό των εργαζομένων και αυτοί που απασχολούνται τώρα. Ακόμα και αυτά τα πρωτόκολλα που λένε ελάστιχο, για να γίνουν ουσιαστικά, θα πρέπει να έχει το πλαίσιο προσωπικό. Άρα καταλαβαίνω ότι κάποια πράγματα μένουν πίσω. Υλικά προς το παρόν δεν έχει υλικά και μέσα προστασίας, δεν έχει παρατηρηθεί. Τουλάχιστον εγώ αυτή την εικόνα έχω, δεν ξέρω να πούνε και οι συνάδελφοι ότι λείπουν. Έχει να κάνει όμως με τον όγκο της δουλειάς, κατά πόσο έχει το περιθώριο της καθαριότητας, των αποστάσεων, αν θέλετε, της εξυπηρέτησης. Αυτό είναι το ζήτημα που αντιμετωπίζουμε. Λόγω της εντατικοποίησης, αυτό που φαίνεται δηλαδή στα περισσότερα ξενοδοχεία είναι ο χρόνος. Ότι δεν έχεις χρόνο. Γιατί είσαι ένας και τρέχεις παντού. Έχει δίκιο η Κική, γιατί ορισμένα ξενοδοχεία, από τη στιγμή που τα πρωτοκόλλα, αν δείτε κι εσείς, με βάση τον ΦΕΚ, είναι συστάσεις. Αλλά δεν είναι υποχρέωση. Άρα ο καθένας κάνει ό,τι καταλαβαίνει. Δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι κάποια ξενοδοχεία στο νησί δεν τους έχουν πληρώσει ακόμα για τον μήνα τον οποίο έχουν δουλέψει
Και η απάντηση από την εργοδοσία ήταν ότι όταν θα πληρωθούμε εμείς από το πρακτορείο, θα πληρωθείτε κι εσείς. Αυτές τις συνθήκες σας τις έχουν καταγγείλει οι εργαζόμενοι εδώ στο εργατικό κέντρο, γιατί σε εμάς τα μέσα το έχουν κάνει. Σε εσάς έχουν έρθει να το καταγγείλουν. Έχουν έρθει καταγγελίες, έχουν γίνει παρεμβάσεις τουλάχιστον σε όποιους χώρους έχουμε αυτή την εικόνα και σας είπα και πριν ότι την επόμενη εβδομάδα θα βγαίνουμε με ονοματεπώνυμα για να μπορέσουμε να πιέσουμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι η δικαιολογία τώρα, καταλαβαίνετε αυτό. Όλα τα προηγούμενα χρόνια έχουμε ξαναφέρει 120 δις έβγαλε το μεγάλο ξενοδοχειακό κεφάλαιο στη χώρα μας. Αναλογικά, κάπως έτσι βγήκαν και εδώ οι δικοί μας ξενοδόχοι, οι δικοί μας ομάδες, η δική μας περιοχή. Άρα είναι η δικαιολογία ότι περιμένουν τις προκαταβολές για να πληρώσουν τους εργαζόμενους. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί προσπαθούν να βγάλουν, πώς το λένε, από τη μύγα ξύγκη. Εμείς έτσι το καταλαβαίνουμε. Και να φορτώσουν την πανδημία και τα αποτελέσματά της στις πλάτες των εργαζομένων. Εμείς αυτό δεν πρέπει να το αποδεχτούμε. Και δεν πρέπει και οι εργαζόμενοι να τρώνε το παραμύθι ότι περιμένουν τις προκαταβολές. Εγώ, ο Γιώργος, η Τασία, κάθε μέρα είμαστε στη δουλειά. Κάθε μέρα χτυπάμε κάρτα. Άρα και αυτοί είναι υποχρεωμένοι, το ελάχιστο, όπως είπα και πριν, να καταβάλουν τη μισθοδοσία στην ώρα τους.